Το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό στην πιο θρυλική βραδιά της ιστορίας του. ΚΑΕ και ο Πειραιάς με δεκάδες χιλιάδες κόσμου να πανηγυρίζουν. Γιορτή σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Στον Πειραιά το βαρύτιμο τρόπαιο του Conference League. Πώς λειτουργήσε ο σχεδιασμός ασφαλείας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα. Τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Αποθέωση από τα ξένα μέσα ενημέρωσης για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Με ερυθρόλευκο χρώμα και η πολιτική ατζέντα. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φρενίτιδα έχει προκαλέσει ο θρίαμβος του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference League. Καπνογόνα, βεγγαλικά συνθήματα και ξέφρενοι πανηγυρισμοί συνέθεσαν το πάζλ της γιορτής που στήθηκε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τα ξημερώματα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που με την νίκη τους έστειλαν στον 7ο ουρανό τους φιλάθλους της ομάδας έφτασαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν. Μάλιστα χρειάστηκε αυτό το πούλμαν να σταματήσει αρκετές φορές καθώς δεν μπορούσε να περάσει από τον όγκο του συγκεντρωμένου κόσμου. Είναι η στιγμή που όλοι περίμεναν, η στιγμή που οι πρωταθλητές Ευρώπης σήκωσαν την κούπα στο σπίτι του στον Πειραιά. Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι παραλυρούν μπροστά στους θριαμβευτές που τους έστειλαν στον κατακόκκινο 7ο ουρανό με τον γκολ του Ελκαμπή. Βλέπετε στις εικόνες που κατέγραψε τον drone του Star, μια λαοθάλασσα φιλάθλων περίμενε να υποδεχτεί τους κατακτητές της Ευρώπης. Η διαδρομή των πρωταθλητών έγινε με ανοιχτό πούλμαν το οποίο συνόδευαν χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Ο οδηγός του λεωφορείου μάλιστα χρειάστηκε να κάνει πολλές τάσεις καθώς δεν μπορούσε να περάσει από τον κόσμο που τους είχε περικυκλώσει. Λίγο πριν από τις 5 το πρωί, το διόροφο ξεσκέπαστο πούλμαν της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τους παίκτες που έφεραν το τρόπαιο στο λιμάνι του Πειραιά και σε ολόκληρη την Ελλάδα φτάνει στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί βρίσκονται όλοι οι παίκτες που απάρτιζαν την αποστολή στον κρίσιμο αγώνα που έδωσε με την Φιωρεντίνα, την οποία κέρδισε και κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Τρελαίνομαι. Έχω τρελαθεί. Δεν έχω φωνή να μιλήσω. Αυτό όμως το χρώστος οδός. Δεν γίνεται να μείνει ο Ολυμπιακός απόψε, μα μένει στην Ελλάδα. Όπως βλέπετε κι εσείς, οι παίκτες βρίσκονται επάνω στο διόροφο πούλμαν, εκστασιασμένοι από την ατμόσφαιρα αυτή. Βγάζουν φωτογραφίες με τα κινητά τους, τραβούν βίντεο. Είναι μεγάλη νίκη, νιώθουμε χαρούμενοι, περήφανοι.
Ο Ολυμπιακός έζησε το όνειρο, κυρίες και κύριοι, έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία του και όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα ο Πειραιάς όπως είδατε, γιόρταζαν μέχρι το πρωί. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον Γιώργο Σαραντάκο, ο οποίος έζησε την ονειρεμένη βραδιά λεπτό προς λεπτό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ποιο είναι το κλίμα σήμερα? Έχουν συνέλθει από αυτό το οποίο συνέβη εχθές το βράδυ στον Πειραιά? Τώρα, Γιώργο, να σου πω ότι οι περισσότεροι φιλαθλοί του Ολυμπιακού δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί χθες, τι έχει πετύχει η ομάδα. Δεν θα σου πω ψέματα. Πράγματι, όλος αυτός ο κόσμος ήρθε χθες. Πάρα πολλοί κόσμος, σε παλιούς, παλιότερους φιλάθλους, θύμιζε την εποχή τέταρτη, στα τέλη της δεκαετίας του 89 και την υποδοχή που είχε γίνει. Τόσο πολύ ήταν ο κόσμος και ένα ξέφωνο πανηγύρι. Έχει μείνει εδώ η εξέδρα που χθες το βράδυ. Μα τι χθες το βράδυ, λέω. Σήμερα τα ξημερώματα, 5 το πρωί, ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η διοίκηση, ο Δήμαρχος και έφεραν το βαρύτιμο τρόπαιο εδώ. Το οποίο θέλω να σου πω ότι όπως ήθιστε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα το πάρουν οι τέσσερις αρχοί. Η αρχή έγινε με τον Γιώργο Μασούρα. Θα ακολουθήσουν οι άλλοι τρεις, ο Ροντινέη, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης. Θα το πάρουν σπίτι τους και στη συνέχεια θα επιστρέψει στα γραφεία της ΠΑΕ. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα που έχει διοργανώσει από κοινού η ΠΑΕ και ο Δήμος. Δηλαδή θα υπάρξουν εκδηλώσεις σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και φυσικά στο κέντρο του Πειραιά, όπου θα μπορέσει όλος ο κόσμος να το δει, να βγάλει φωτογραφίες, να δει και κάποιους από τους παίκτες. Έχεις κοιμηθεί καθόλου, Γιώργο? Κοίταξε, είδε τόσο πολύ ο κόσμος, τόσο μεγάλη εκδήλωση αυτή που έγινε. Τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός, πρωτόγνωρα συναισθήματα, ναι, που ο ύπνος μπορεί να περιμένει και μια-δυο μέρες, ούτως ώστε και εμείς να καταλάβουμε ακόμα τι ήταν αυτό που καλύψαμε χθες, που είδαμε τόσο πολύ κόσμο για δεν πρώτη φορά όσο χρόνια κάνουμε ρεπορτάζ στον Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν ξέρουμε και πότε θα ξαναγίνει πάλι. Ας ελπίσουμε να είναι σύντομα, Γιώργο, ας ελπίσουμε να μην αργήσει πολύ. Άργησε ήδη πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Σαραντάκο για το ρεπορτάζ.